Οι άρχες της Αργεντινής έθεσαν σε καραντίνα φορτηγό πλοίο στον ποταμό Παρανά, εξαιτίας ύποπτου κρούσματο της ευλογιάς των πυθίκων. Το πλοίο που τέθηκε σε καραντίνα υπό σημαία Λιβερίας εκτελούσε δρομολόγιο από την πόλη Σάντους της Βραζιλίας, επίσης μίζωνα εμπορικό κόμβο, για να φορτώσει σόγια σύμφωνα με το Υπουργείο Υγεία και Ναυτιλιακό Οργανισμό της Αργεντινής. Νέα επιδημία τη ευλογία των πυθίκων στην Αφρική με επίκεντρο τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό όθησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία να κηρύξει κατάσταση υγειονομική εκτάκτου ανάγκη διεθνού εμβέλεια, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του, όπω είχε πράξει επίση το 2022. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγεία, ενεργοποιήθηκε πρωτόκολλο έκτακτη υγειονομική ανάγκη και το πλοίο που κατευθυνόταν στο λιμάνι Σαν Λορένσο, στην επαρχία Σανταφέ, αναγκάστηκε να αγκυροβολήσει στη μέση του ποταμού. Μόνο η ιατρικό προσωπικό θα επιτρέπεται για όσο παραμένει σε ισχύ το πρωτόκολλο να επιβιβάζεται στο σκάφο. Όλο το πλήρωμα θα τεθεί σε απομόνωση όσο του γίνουν εξετάσει και βγουν τα αποτελέσματα, πρόσθεσε το Υπουργείο.